της Λαϊκής Συσπήρωσης, τους συνδυασμούς που στήριξε το ΚΚΕ σε όλη την Ελλάδα, με συμμετοχή σε περισσότερους δεύτερους γύρους, περισσότερες πρωτιές, πολύ σημαντικά αυξημένα ποσοστά και ψήφους σε όλες τις περιφέρειες στην Ελλάδα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ειδικά για το Δήμο της Καρδίτσας, πιστεύουμε ότι η άνοδος σχεδόν τριπλασιασμού σε ποσοστά και ψήφους μπορεί να σηματοδοτήσει το ρεύμα αμφισβήτησης, όπως αυτό φάνηκε και από τις εκλογές του Μάη και του Ιούνιου και τη σημαντική άνοδο σε ποσοστά του ΚΚΕ. Αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης είναι που μπορεί να αξιοποιήσει ο λαός μας το επόμενο διάστημα, παρά τον αρνητικό συσχετισμό που παραμένει και μάλιστα ενισχύεται από τον καλπονοθετικό νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το επόμενο διάστημα, με περισσότερους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, προέδρους κοινοτήτων, τοπικούς συμβούλους, μαζί με το λαό, πρέπει να βγούμε μπροστά στα δύσκολα, στη βαριχημονιά που έρχεται. Να οργανώσουμε τον αγώνα του κάθε βιοπαλαιστή, του εργαζόμενου, του αγρότη, μέσα από σωματεία και συλλόγους, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τις ανάγκες του μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο.